Σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Οδυσσέας Ζώρας, απένει με το χρυσό μετάλλιο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με αφορμή την 90η επέτειο λειτουργίας της, αλλά και την προσφορά του ιδίου στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε πάρει απόφαση κλήρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όλη σας προσφορά στο Πανεπιστήμιο, στην οικονομία της χώρας και γενικότερα στη χώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρίτανη, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, τα δύσκολα έχουν περάσει για την ελληνική οικονομία, ωστόσο θα πρέπει να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος για να μειωθεί το δημόσιο χρέος, να στηριχθούν οι τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να μειωθεί η ανεργία. Στην περιοχή, στον ομό που γεννήθηκε η μητέρα μου, αλλά και γίνεται στα πλαίσια ενός πολύ πολύ σημαντικού συνεδρίου. Είναι από τα πιο πλούσια συνέδρια σε περιεχόμενο. Δηλαδή, βλέπετε, καλύπτουμε όλο το φάσμα των οικονομικών, μακροοικονομικά, τραπεζικά, οικονομικά, νομισματική πολιτική. Σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η οικονομική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε το ευρώ να λάβει τη θέση που το αξίζει στο διεθνές οικονομικό στερέωμα, δηλαδή την πρωτοκαθεδρία έναντι του δολαρίου στις οικονομικές συναλλαγές, μέσα από ενιαία ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά και αγορά ομολόγων, όπως και ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Έχουμε αποκτήσει πάλι θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Μην ξεχνάμε ότι η κρίση στήχησε ένα περίπου μείωση του ΑΕΠ στις τάξεις του 25%, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το επίπεδο ευημερίας του κόσμου. Βέβαια, έχουμε πάρει και τα μαθήματά μας όμως, έτσι, ότι δεν πρέπει ποτέ να επιστρέψουμε στις πολιτικές εκείνες που μας έφεραν στο σημείο αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Στουρνάρας συγκαταλέγεται στους πρώτους εκλέκτορες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου. Δύσκολη εποχή, ερχόμαστε με το πλοίο, φεύγαμε με το πλοίο, αλλά περνούσαμε πολύ ωραία, μέναμε αρκετές μέρες και το θυμάμαι με πάρα πολύ αγάπη.